Λοιπόν, ας αλλάξουμε τον κόσμο χωρίς να καταλάβουμε την εξουσία. Από John Holloway. Κεφάλαιο 2. Πέραν του κράτους. Εν αρχή είναι η κραυγή. Και μετά. Η κραυγή υποδηλώνει έναν αγωνιώδη ενθουσιασμό για να αλλάξουμε τον κόσμο. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Τι μπορούμε να κάνουμε για να γίνει ο κόσμος καλύτερος, πιο ανθρώπινος? Τι μπορούμε να κάνουμε για να βάλουμε τέλος στην εξαθλίωση και την εκμετάλλευση? Υπάρχει ήδη μια απάντηση. Κάντε το μέσα από το κράτος. Γίνετε μέλη ενός πολιτικού κόμματος για να συμβάλλετε με το να ανέλθετε στην εξουσία και να αλλάξετε έτσι τη χώρα. Ή, αν είστε πιο ανυπόμονοι, αν είστε πιο εξοργισμένοι, αν αμφιβάλλετε για το τι μπορεί να επιτευχθεί με τα δεδομένα κοινοβουλευτικά μέσα, τότε μπορείτε να γίνετε μέλη μιας επαναστατικής οργάνωσης, να τη βοηθήσετε να καταλάβει την εξουσία με βίαιο ή μη βίαιο τρόπο και να αλλάξετε την κοινωνία μέσα από το επαναστατικό κράτος. Η αλλαγή του κόσμου μέσα από το κράτος είναι το ενοιολογικό σχήμα που κυριάρχησε στην επαναστατική σκέψη για περισσότερο από έναν αιώνα. Η διαμάχη μεταξύ της Ρόζα Λούξεμπουργκ και του Έντουαρντ Μπέρνστάιν πριν από 100 χρόνια σχετικά με το ζήτημα μεταρρύθμιση ή επανάσταση καθόρισε με σαφήνεια τους όρους που θα κυριαρχούσαν στις συζητήσεις περί επανάστασης κατά τον 20ο αιώνα. Από τη μία πλευρά μεταρρύθμιση, από την άλλη επανάσταση. Η μεταρρύθμιση θεωρήθηκε μια σταδιακή μετάβαση προς τον σοσιαλισμό που θα πραγματοποιούνταν μέσω εκλογών και εισαγωγής αλλαγών με κοινοβουλευτικά μέσα. Η επανάσταση θεωρήθηκε μια πιο ραγδαία μετάβαση που θα πραγματοποιούνταν μέσω της κατάληψης κρατικής εξουσίας και της ταχείας εισαγωγής ριζικών αλλαγών στο νέο κράτος. Η ένταση των διαφωνιών συγκάλυπτε ωστόσο ένα σημαντικό σημείο σύγκλησης. Και οι δύο προσεγγίσεις δίνουν έμφαση στο κράτος ως το προνομιακό σημείο από το οποίο μπορεί να αλλάξει η κοινωνία. Παρά τις διαφορές τους και οι δύο προσεγγίσεις έχουν στόχο την κατάληψη της κρατικής εξουσίας. Αυτό βέβαια δεν είναι αποκλειστικό. Η κατάληψη της κρατικής εξουσίας θεωρείται από την επαναστατική προσέγγιση και από τις πιο ριζοσπαστικές θέσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτισμού, μέρος ενός γενικότερου ξεσπάσματος κοινωνικών ταραχών. Εν τούτης, όλες οι προσεγγίσεις τοποθετούν την κατάληψη της κρατικής εξουσίας στο επίκεντρο της επαναστατικής διαδικασίας. Θεωρούν ότι το κράτος είναι το κέντρο από το οποίο εκπέμπεται η επαναστατική αλλαγή. Οι προσεγγίσεις που δεν εμπίπτουν σε αυτή τη διχοτομία μεταρρύθμισης και επανάστασης στιγματιζόταν ως αναρχικές. Αυτή η απόλυτη διάκριση παγιώθηκε περίπου την ίδια εποχή που έλαβε χώρα η διαμάχη μεταξύ της Λούξεμπουργκ και του Έντουαρντ Μπέρνστάιν. Μέχρι πρόσφατα στη θεωρητική και πολιτική συζήτηση, τουλάχιστον στο πλαίσιο της μαρξιστικής παράδοσης, κυριαρχούσαν οι τρεις αυτές κατηγορίες: επαναστατική, μεταρρυθμιστική και αναρχική. Το ενοιολογικό σχήμα που επικεντρώνεται στο κράτος, δηλαδή η υπόθεση ότι η κατάληψη της κρατικής εξουσίας έχει ζωτική σημασία για τη ριζική αλλαγή, κυριάρχησε όχι μόνο στη θεωρία, αλλά και στην επαναστατική πρακτική κατά το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα. Δεν αντανακλάται μόνο στην εμπειρία της Σοβιετικής Ένωσης και της Κίνας, αλλά και σε πολυάριθμα εθνικοαπελευθερωτικά και αντάρτικα κινητήματα της δεκαετίας του 1960 και του 1970. Αν η αυταπάτη σχετικά με το κράτος αποτέλεσε φορέα ελπίδας κατά το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, καθώς ο αιώνας προχωρούσε, μετατρεπόταν όλο και περισσότερο σε δολοφόνο της ελπίδας.
Η φαινομενική αδυναμία πραγμάτων της Επανάστασης αρχής του 21ου αιώνα στην πραγματικότητα αντικατοπτρίζει την ιστορική αποτυχία μιας συγκεκριμένης έννοιας της Επανάστασης, αυτής που ταυτίζει την Επανάσταση με τον έλεγχο του κράτους. Και οι δύο προσεγγίσεις, η μεταρρυθμιστική και η επαναστατική, απέτυχαν πλήρως να φανούν αντάξιες των προσδοκιών των ενθουσιωδών υποστηρικτών τους. Οι κομμουνιστικές κυβερνήσεις στη Σοβιετική Ένωση, στην Κίνα και αλλού ανέβασαν αναμφίβολα το επίπεδο υλικής ασφάλειας και μείωσαν, προσωρινά τουλάχιστον, τις κοινωνικές ανισότητες στην επικράτεια των κρατών που βρισκόταν υπό τον έλεγχό τους. Όμως έκαναν ελάχιστα για να δημιουργήσουν μία αυτοπροσδιοριζόμενη κοινωνία ή να προωθήσουν το βασίλειο της ελευθερίας που πάντα αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο του κομμουνιστικού οράματος. Τα δεδομένα δεν είναι καλύτερα στις περιπτώσεις σοσιαλδημοκρατικών ή μεταρρυθμιστικών κυβερνήσεων, μολονότι σε κάποιες περιπτώσεις επιτεύχθηκε αύξηση της υλικής ασφάλειας. Στην πράξη το έργο τους διέφερε λίγο από αυτό των κυβερνήσεων που τάσσονται ανοιχτά υπέρ του καπιταλισμού. Άλλωστε, τα περισσότερα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έχουν εγκαταλείψει προπολού κάθε ισχυρισμό ότι αποτελούν φορείς ριζικής κοινωνικής μεταρρύθμισης. Από το βιβλίο «Ακάντα», χρονολογική έκδοση 2000. Η Κούβα είναι η πιο ελκυστική, λιγότερο αποθετική περίπτωση επανάστασης που επικεντρώνεται στο κράτος. Ακόμη και εδώ, ωστόσο, τα επιτεύγματα της επανάστασης αποκλίνουν πολύ από τις προσδοκίες των επαναστατών. Όχι μόνο λόγω εξωτερικών πιέσεων, εμπορικός αποκλεισμός, εξάρτηση από τη Σοβιετική Ένωση και εν συνεχεία κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά λόγω της απόστασης που υπάρχει ανάμεσα στην κοινωνία και το κράτος εξαιτίας της έλλειψης κοινωνικού αυτοπροσδιορισμού. Αυτό το επιχείρημα ασφαλώς δεν συνεπάγεται ότι οι χώρες του κρατικού σοσιαλισμού που απομένουν, όπως η Κούβα, θα πρέπει απλώς να ενσωματωθούν άμεσα στην παγκόσμια αγορά. Υπονοεί μάλλον ότι η δύναμη της Επανάστασης εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο αυτή ενσωματώνεται από την κοινωνία και πάβει να καθοδηγείται από το κράτος. Για μια ενδιαφέρουσα ανάπτυξη αυτού του θέματος από μια κουβανική σκοπιά. Για περισσότερο από 100 χρόνια, ο επαναστατικός ενθουσιασμός των νέων ανθρώπων έχει διοχετευθεί στη δημιουργία του κόμματος ή στην εκπαίδευση σκοποβολής. Για περισσότερο από 100 χρόνια, τα όνειρα αυτών που θέλει να είναι έναν κόσμο αντάξιο της ανθρωπότητας γραφειοκρατικοποιήθηκαν και στρατιωτικοποιήθηκαν, και όλα αυτά για να επιτευχθεί η κατάληψη της κρατικής εξουσίας από μια κυβέρνηση η οποία στη συνέχεια θα κατηγορηθεί ότι πρόδωσε το κίνημα που την έφερε στην εξουσία. Η προδοσία αποτελεί λέξη κλειδί για την αριστερά κατά τον τελευταίο αιώνα. Όταν μια κυβέρνηση μετά την άλλη κατηγορήθηκαν ότι πρόδωσαν τα ιδανικά των υποστηρικτών τους, και σήμερα, λίγο μετά το τέλος αυτού του αιώνα, η έννοια της προδοσίας έχει καταστεί τόσο τετριμένη, ώστε η μόνη αντίδραση που προκαλεί η επίκλησή της είναι ένα αδιάφορο «φυσικά». Ίσως θα έπρεπε, αντί να κατατρέξουμε σε όλες τις προδοσίες για μια εξήγηση, να εξετάσουμε την ίδια την ιδέα. Δηλαδή ότι η κοινωνία μπορεί να αλλάξει μέσα από την κατάληψη της κρατικής εξουσίας. Εκ πρώτης όψεως, φαντάζει αυτονόητο πως η ανάληψη του ελέγχου του κράτους αποτελεί το κλειδί για την κοινωνική αλλαγή. Το κράτος ισχυρίζεται ότι είναι κυρίαρχο, ότι ασκεί την εξουσία εντός των συνόρων του. Αυτή η ιδέα βρίσκεται στο κέντρο της πιο διαδεδομένης έννοιας της δημοκρατίας. Μια κυβέρνηση εκλέγεται για να πραγματοποιήσει τη βούληση των ανθρώπων ασκώντας εξουσία στην κρατική επικράτεια.
Αυτή η έννοια αποτελεί τη βάση της σοσιαλδημοκρατικής εξίσωσης, ότι η ριζική αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί με κοινοβουλευτικά μέσα. Το αντίπαλο επιχείρημα αντιτάσσει ότι η συνταγματική οπτική απομονώνει το κράτος από το κοινωνικό περιβάλλον του. Αποδίδει στο κράτος μία αυτονομία δράσης, την οποία στην πραγματικότητα δεν έχει. Η αλήθεια είναι πως η δράση του κράτους περιορίζεται και καθορίζεται από το γεγονός ότι αυτό αποτελεί έναν επιπλέον κόμβο σε ένα δίκτυο κοινωνικών σχέσεων. Έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι αυτό το δίκτυο κοινωνικών σχέσεων βασίζεται στον τρόπο οργάνωσης εργασίας. Το γεγονός ότι η εργασία οργανώνεται σε καπιταλιστική βάση σημαίνει ότι αυτό που κάνει το κράτος, καθώς και αυτό που μπορεί να κάνει, περιορίζεται και καθορίζεται από την ανάγκη διατήρησης του συστήματος καπιταλιστικής οργάνωσης, μέρος του οποίου είναι και το κράτος. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση αναλάβει ουσιαστική δράση ενάντια στα συμφέροντα του κεφαλαίου θα διαπιστώσει ότι αυτή η δράση της προκαλεί οικονομική κρίση και φυγή του κεφαλαίου από την κρατική επικράτεια. Τα επαναστατικά κινήματα που εμπνεύστηκαν από τον μαρξισμό είχαν πάντα υπόψη την καπιταλιστική φύση του κράτους. Τότε γιατί επικεντρώθηκαν στην κατάρρευση της κρατικής εξουσίας ως μέσο για την αλλαγή της κοινωνίας? Μια απάντηση είναι ότι αυτά τα κινήματα συχνά ανέπτυξαν μια εργαλειακή οπτική της καπιταλιστικής φύσης του κράτους. Θεώρησαν το κράτος ως προς τα τυπικά χαρακτηριστικά του ένα εργαλείο της καπιταλιστικής τάξης. Η έννοια του εργαλείου υποδηλώνει τη σχέση μεταξύ του κράτους και της καπιταλιστικής τάξης. Είναι εξωτερική. Το κράτος μπορεί να παρομοιαστεί με ένα σφυρί που είναι τώρα υπό τον έλεγχο της καπιταλιστικής τάξης, η οποία το χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της. Μετά την Επανάσταση θα περιέλθει στον έλεγχο της εργατικής τάξης για την εξυπηρέτηση των δικών της συμφερόντων. Μία τέτοια οπτική αναπαράγει ασυνείδητα ίσως την ιδέα της απομόνωσης ή της αυτονόμησης του κράτους από το κοινωνικό του περιβάλλον. Ωστόσο, η κριτική σε αυτή τη θέση αποτελεί το αφετηριακό σημείο της επαναστατικής πολιτικής. Δανειζόμενη μία έννοια που θα αναπτυχθεί παρακάτω, αυτή η οπτική φετιχοποιεί το κράτος, το αποσπά από το δίκτυο σχέσεων εξουσίας με το οποίο συμφύεται. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι επαναστατικές κυβερνήσεις για να ασκήσουν την κρατική εξουσία προς όφελος εργατικής τάξης αποδεικνύει ότι η σύμφυση του κράτους με το δίκτυο των καπιταλιστικών σχέσεων είναι πιο ισχυρή και πιο περίπλοκη από ό,τι υποδηλώνει η έννοια της εργαλειακότητας. Το λάθος των μαρξιστικών επαναστατικών κινημάτων δεν ήταν η άρνηση της καπιταλιστικής φύσης του κράτους, αλλά η υποτίμηση του βαθμού ενσωμάτωσης του κράτους στο δίκτυο των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων. Μία σημαντική πτυχή αυτής της παρεξήγησης είναι ο βαθμός στον οποίο τα επαναστατικά και ακόμη περισσότερο τα μεταρρυθμιστικά κινήματα έχουν την τάση να δέχονται πως η κοινωνία μπορεί να θεωρηθεί εθνική, δηλαδή περιορισμένη σε κάποιο κράτος. Αν η κοινωνία γίνει κατανοητή ως βρετανική, ρωσική ή μεξικανική, αυτό προφανώς ενισχύει την άποψη ότι το κράτος μπορεί να αποτελέσει το κεντρικό σημείο για τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Ωστόσο, μία τέτοια παραδοχή προϋποθέτει έναν προηγούμενο διαχωρισμό του κράτους και της κοινωνίας από τον περίγυρό τους. Ένα ενοιολογικό ψαλίδισμα των κοινωνικών σχέσεων στα σύνορα του κράτους. Σύμφωνα με αυτή την οπτική, ο κόσμος αποτελείται από πολλές εθνικές κοινωνίες.
κάθε μία με το δικό της κράτος και κάθε μία συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες σε ένα δίκτυο διεθνών σχέσεων. Κάθε κράτος αποτελεί επομένως το κέντρο του κόσμου του και έτσι είναι δυνατή η σύλληψη μιας εθνικής επανάστασης και η θεώρηση του κράτους ως κινητήριας δύναμης για ριζική αλλαγή στην κοινωνία του. Το πρόβλημα υπό αυτή την οπτική είναι ότι οι κοινωνικές σχέσεις ποτέ δεν συνέπεσαν με τα εθνικά σύνορα. Οι πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με την παγκοσμιοποίηση φέρνουν απλώς στο προσκήνιο αυτό που ίσχυε πάντα. Οι καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις από τη φύση τους υπερβαίνουν πάντοτε τους εδαφικούς περιορισμούς, ενώ η σχέση μεταξύ φεουδάρχη και δουλοπάρικου ήταν πάντα εδαφική. Το διακριτό χαρακτηριστικό του καπιταλισμού είναι ότι αποδέσμευσε την εκμετάλλευση από τέτοιου είδους εδαφικούς περιορισμούς, καθότι η σχέση μεταξύ καπιταλιστή και εργάτη μεσολαβείται πλέον από το χρήμα. Η μεσολάβηση των κοινωνικών σχέσεων από το χρήμα συνεπάγεται την πλήρη αποεδαφοποίησή τους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ο εργοδότης και ο εργαζόμενος, ο παραγωγός και ο καταναλωτής ή οι εργάτες που συμμετέχουν στην ίδια διαδικασία παραγωγής να βρίσκονται στο ίδιο έδαφος. Οι καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις ποτέ δεν περιορίστηκαν στα κρατικά σύνορα. Γι' αυτό η θεώρηση του καπιταλιστικού κόσμου ως άθροισμα διακριτών εθνικών κοινωνιών αποτελεί παρανόησή του. Το δίκτυο των κοινωνικών σχέσεων με το οποίο συμφύεται το καθένα από τα εθνικά κράτη είναι παγκόσμιο και ήταν από την αρχή του καπιταλισμού. Η επικέντρωση της επανάστασης στην κατάρριψη της κρατικής εξουσίας συνεπάγεται επομένως την απόσπαση του κράτους από τις κοινωνικές σχέσεις των οποίων αποτελεί μέρος. Το κράτος αποσπάται ενοιολογικά από ένα μεγάλο σωρό κοινωνικών σχέσεων που το περιβάλλουν και αναγκάζεται να εμφανίζεται σαν κάτι το οποίο δρά αυτόνομα. Του αποδίδεται αυτονομία, αν όχι με την απόλυτη σημασία που έχει ο όρος σε μεταρρυθμιστική ή φιλελεύθερη θεωρία, τουλάχιστον με την έννοια ότι το κράτος θεωρείται δυνητικά αυτόνομο ως προς τις καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις που το περιβάλλουν. Ωστόσο, μπορεί κανείς να αντιτάξει ότι αυτό αποτελεί μια χονδροειδή παρανόηση της επαναστατικής στρατηγικής. Τα επαναστατικά κινήματα που εμπνεύστηκαν από τον μαρξισμό θεώρησαν γενικά την κατάρρευση της κρατικής εξουσίας ως άλλη μια συνιστόσα της ευρύτερης διαδικασίας κοινωνικού μετασχηματισμού. Επιπλέον, ο Λένιν δεν μιλούσε μόνο για την κατάρρευση της κρατικής εξουσίας, αλλά και για τη συντριβή του παλιού κράτους και την αντικατάστασή του από ένα κράτος των εργατών. Και τόσο αυτός όσο και ο Τρότσκι είχαν πλήρη συνείδηση της ανάγκης του διεθνούς χαρακτήρα της επανάστασης για να είναι αυτή επιτυχής. Αυτό βέβαια είναι αλήθεια και πρέπει να αποφεύγουμε τις χοντροκομμένες καρικατούρες, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι η ανάληψη του κράτους έχει θεωρηθεί γενικά μια ιδιαίτερα σημαντική συνιστόσα, ένα κεντρικό σημείο θα λέγαμε στη διαδικασία κοινωνικής αλλαγής, ένα σημείο στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούν όλες οι δυνάμεις που αφιερώθηκαν στο κοινωνικό μετασχηματισμό. Η έμφαση αυτή αποδίδει αναπόφευκτα προνομιακή σημασία στο κράτος ως τόπο εξουσίας. Είτε θεωρηθεί η κατάληψη της κρατικής εξουσίας ο μόνος δρόμος για την αλλαγή της κοινωνίας, είτε θεωρηθεί το επίκεντρο της δράσης, υπάρχει αναπόφευκτα μία διοχέτευση της εξέλιξης. Το πάθος αυτών που αγωνίζονται για μια καλύτερη κοινωνία απορροφάται και διοχετεύεται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, προς την κατάληψη της κρατικής εξουσίας. Αν καταφέρουμε να αναλάβουμε το κράτος, είτε μέσω των εκλογών είτε με στρατιωτικά μέσα, τότε θα είμαστε σε θέση να αλλάξουμε την κοινωνία. Επομένως, πρέπει πρώτα να επικεντρωθούμε στο βασικό στόχο, στην κατάληψη της κρατικής εξουσίας. Έτσι αναπτύσσεται το επιχείρημα και οι νέοι μειούνται στη σημασία της κατάληψης της κρατικής εξουσίας. Εκπαιδεύονται είτε ως στρατιώτες είτε ως γραφειοκράτες, ανάλογα με το πώς κατανοείται η κατάληψη της κρατικής εξουσίας.
Πρώτα να δημιουργήσουμε το στρατό, πρώτα να δημιουργήσουμε το κόμμα, έτσι θα απαλλαγούμε από την εξουσία που μας καταπιέζει. Η δημιουργία του κόμματος ή του στρατού επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα. Το αρχικά αρνητικό απόρριψη του καπιταλισμού μετατρέπεται σε κάτι θετικό. Δημιουργία θεσμών, δημιουργία μορφών εξουσίας. Π.χ. απόσπασμα από Λούξεμβουργκ. Από πότε υπάρχουν οι ταξικές κοινωνίες και ο ταξικός αγώνας? Από τότε που υπάρχουν οι ταξικές κοινωνίες και ο ταξικός αγώνας, αποτελεί ουσιαστικό περιεχόμενο της ιστορίας τους. Η κατάληψη της πολιτικής εξουσίας ήταν πάντοτε ο στόχος όλων των ανερχόμενων τάξεων. Η αναγωγή στην κατάληψη της εξουσίας καθιστάται αναπόφευκτα αναγωγή στην ίδια την εξουσία. Οι μοιημένοι μαθαίνουν τη γλώσσα, τη λογική και τους υπολογισμούς της εξουσίας. Μαθαίνουν να χειρίζονται τις έννοιες μιας κοινωνικής επιστήμης που συνηφαίνεται εξ ολοκλήρου με την αιμονή της εξουσίας. Οι διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της οργάνωσης μετατρέπονται σε συγκρούσεις για την εξουσία. Η χειραγώγηση και η ελιγμή χάρη της εξουσίας γίνονται τρόπο ζωής. Ο εθνικισμός αποτελεί ένα αναγκαίο συμπλήρωμα της λογικής της εξουσίας. Η ιδέα ότι το κράτος είναι ο τόπος εξουσίας συνεπάγεται το διαχωρισμό του ιδιαίτερου κράτους από το συνολικό πλαίσιο των σχέσεων εξουσίας. Ανεξάρτητα από το κατά πόσο η επαναστατική έμπνευση καθοδηγείται από την έννοια της παγκόσμιας επανάστασης, η έμφαση σε ένα συγκεκριμένο κράτος ως τόπο από τον οποίο θα προέρθουν ριζικές κοινωνικές αλλαγές συνεπάγεται αναπόφευκτα την προτεραιότητα του γεωγραφικού χώρου που βρίσκεται υπό τον έλεγχο αυτού του κράτους σε σχέση με άλλα μέρη του κόσμου. Ακόμα και οι πιο διεθνιστικές συνέμπνευσή τους επαναστάσεις που προσανατολίστηκαν προς την κρατική εξουσία σπάνια πέτυχαν να αποφύγουν την εθνικιστική προνομιακή θεώρηση του κράτους τους σε σχέση με τα άλλα κράτη ή ακόμη και την ανοιχτή χειραγώγηση του εθνικού αισθήματος για να υπερασπίσουν την επανάσταση. Η ιδέα της αλλαγής της κοινωνίας μέσα από το κράτος βασίζεται στην ιδέα ότι το κράτος είναι ή θα έπρεπε να είναι κυρίαρχο, καθώς η κρατική κυριαρχία είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αλλαγή της κοινωνίας μέσα από το κράτος. Ο αγώνας για κοινωνική αλλαγή μετατρέπεται σε αγώνα για την υπεράσπιση της κρατικής κυριαρχίας. Η πάλη ενάντια στο κεφάλαιο μετατρέπεται επομένως σε αντιυμπεριαλιστική πάλη ενάντια στην κυριαρχία των ξένων, στην οποία εθνικισμός και αντικαπιταλισμός συγχωνεύονται. Αυτοπροσδιορισμός και κρατική κυριαρχία συγχέονται, ενώ στην πραγματικότητα η ίδια η ύπαρξη του κράτους ως μορφή κοινωνικής σχέσης είναι ακριβώς το αντίθετο του αυτοπροσδιορισμού. Αυτό το επιχείρημα θα αναπτυχθεί διεξοδικότερα σε ένα από τα επόμενα κεφάλαια. Παρόλη την επιφανειακή αναγνώριση που δίνεται στο κίνημα και τη σημασία του, ο στόχος της κατάληψης εξουσίας συνεπάγεται αναπόφευκτα την εργαλειοποίηση του αγώνα. Η πάλη έχει ένα στόχο, την κατάληψη της πολιτικής εξουσίας. Αποτελεί μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Τα στοιχεία του αγώνα που δεν συνεισφέρουν στην επίτευξη αυτού του στόχου θεωρούνται είτε δευτερεύουσα σημασίας ή και στοιχεία που πρέπει να εξαλειφθούν εντελώς. Έτσι εγκαθιδρύεται μία ιεραρχία μορφών αγώνα. Η εργαλειοποίηση και η ιεράρχηση αποτελεί ταυτόχρονα αποδυνάμωση του αγώνα. Ένα πλήθος μορφών πάλης, ένα πλήθος τρόπων έκφρασης της απόρριψης του καπιταλισμού. Ένα πλήθος αγώνων για το όνειρο μιας διαφορετικής κοινωνίας. Απλώς φιλτράρονται, παραμένουν αόρατα αν παρατηρήσει κανείς τον κόσμο υπό το πρίσμα της κατάληψης εξουσίας. Από μια συζήτηση αυτού του ζητήματος σε σχέση με την εξέγερση των Ζαπατίστας. Σε πολλές χώρες ο συνδυασμός εθνικισμού και επανάστασης δικαιολογείται στο όνομα του αντιυμπεριαλισμού. Όποια δικαιολόγηση και αν προβληθεί στηρίζεται πάντα στην παραδοχή ότι οι κοινωνικές σχέσεις συγκροτούνται αναφορικά
με ένα έδαφος. Μαθαίνουμε να τοποθετούμε στην κορυφή της ιεραρχίας το μέρος της δραστηριότητάς μας, που συνεισφέρει στη δημιουργία της Επανάστασης. Οι επιπόλαιες προσωπικές υποθέσεις, όπως οι σχέσεις στοργής, ο αισθησιασμός, το παιχνίδι, το γέλιο, ο έρωτας, τοποθετούνται στο κατώτερο επίπεδο. Η ταξική πάλι γίνεται πουριτανική. Το επουσιώδες πρέπει να απαλληφθεί γιατί δεν συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου. Η ιεράρχηση της πάλης είναι η ιεράρχηση της ζωής μας και συνεπώς η ιεράρχηση του ίδιου μας του εαυτού. Το κόμμα είναι η οργανωτική μορφή που εκφράζει καθαρά μία τέτοιου είδους ιεράρχηση. Η μορφή του κόμματος, είτε αυτό είναι πρωτοποριακό είτε κοινοβουλευτικό, προϋποθέτει ένα προσανατολισμό προς το κράτος και είναι σχεδόν ανούσια χωρίς το κράτος. Το κόμμα είναι στην πραγματικότητα ένα είδος πειθάρχησης της ταξικής πάλης, υπαγωγής των αμέτρητων μορφών ταξικής πάλης στον υπέρτατο σκοπό ανάληψης του ελέγχου του κράτους. Η εδραίωση της ιεραρχίας των μορφών πάλης εκφράζεται συνήθως με τη μορφή του προγράμματος του κόμματος. Η εργαλειακή αποδυνάμωση του αγώνα δεν χαρακτηρίζει απλώς ιδιαίτερα κόμματα ή ρεύματα, σταλινικά, τροτσκιστικά κτλ. Είναι εγγενής στην ιδέα ότι ο στόχος του κινήματος είναι η κατάληψη της πολιτικής εξουσίας. Ο αγώνας έχει χαθεί εξ αρχής, πολύ πριν το θριαμβεύον κόμμα ή ο στρατός καταλάβει την κρατική εξουσία και προδώσει τις υποσχέσεις του. Ο αγώνας έχει χαθεί από τη στιγμή που εμποτίζεται από την εξουσία, από τη στιγμή που η λογική της εξουσίας καθιστάται λογική της επαναστατικής διαδικασίας, από τη στιγμή που ο αρνητικός χαρακτήρας της άρνησης μετατρέπεται στον θετικό χαρακτήρα της δημιουργίας μορφών εξουσίας. Συχνά, όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες δεν το αντιλαμβάνονται. Οι μοιημένοι στην εξουσία δεν βλέπουν πόσο βαθιά έχουν απορροφηθεί από τη λογική για τις συνήθειες της εξουσίας. Δεν αντιλαμβάνονται ότι δεν επαναστατούμε ενάντια στον καπιταλισμό επειδή θέλουμε ένα διαφορετικό σύστημα εξουσίας, αλλά επειδή θέλουμε μια κοινωνία όπου οι σχέσεις εξουσίας να έχουν αποδομηθεί. Κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει μια κοινωνία μη εξουσιαστικών σχέσεων, καταλαμβάνοντας την εξουσία. Από τη στιγμή που υιοθετείται η λογική της εξουσίας, ο αγώνας ενάντια στην εξουσία έχει ήδη χαθεί. Η ιδέα της αλλαγής της κοινωνίας μέσα από την κατάληψη της εξουσίας οδηγεί επομένως στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που αρχικά επιδιώκει. Αντί να αποτελέσει η κατάληψη της εξουσίας ένα βήμα προς την κατάργηση των σχέσεων εξουσίας, το εγχείρημα κατάληψης εξουσίας συνεπάγεται την επέκταση του πεδίου των εξουσιαστικών σχέσεων στην πάλη ενάντια στην εξουσία. Αυτό που αρχικά αποτελεί κραυγή διαμαρτυρίας ενάντια στην εξουσία, ενάντια στην κατάλυση της ανθρωπιάς, ενάντια στη μεταχείριση των ανθρώπινων οντών ως μέσα και όχι ως σκοπό, μετατρέπεται στο αντίθετό του, στην αποδοχή της λογικής των συνηθιών και του κηρύγματος εξουσίας στην ίδια την καρδιά της πάλης ενάντια στην εξουσία. Γιατί το ζήτημα στον επαναστατικό μετασχηματισμό του κόσμου δεν είναι ποιος κατέχει την εξουσία, αλλά η ίδια η ύπαρξη της εξουσίας. Όταν μεγαλώνει κανείς στον οίκο της εξουσίας, μαθαίνει τους τρόπους της, τους απορροφά, τη συνήθεια της εξουσίας, τη χρειά της, τη στάση της, τον τρόπο της να συνυπάρχει με τους άλλους. Είναι μία αρρώστια που μεταδίδεται σε όλους όσοι πλησιάσουν πολύ. Αν οι εξουσιαστές σε ποδοπατήσουν, μολύνεσαι από τις πατούσες των ποδιών τους. Γιατί το ζήτημα δεν είναι ποιος ασχεί εξουσία, αλλά πώς θα δημιουργηθεί ένας κόσμος βασισμένος στην αμοιβαία αναγνώριση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στη διαμόρφωση κοινωνικών σχέσεων που δεν αποτελούν σχέσεις εξουσίας. Φαινομενικά, ο πιο ρεαλιστικός τρόπος αλλαγής της κοινωνίας είναι η επικέντρωση της πάλης στην κατάληψη της κρατικής εξουσίας και η υπαγωγή της πάλης σε αυτόν τον σκοπό. Πρώτα θα καταλάβουμε την εξουσία και μετά θα δημιουργήσουμε μια κοινωνία
αντάξια της ανθρωπότητας. Αυτό είναι το ισχυρά, ρεαλιστικό επιχείρημα του Λένιν, ιδιαίτερα στο ερώτημα «Τι να κάνουμε?». Από την ίδια λογική υιοθετούν και όλοι οι επαναστάτες ηγέτες του 20ου αιώνα. Ρόζα Λούξεμπουργκ, Τρότσκι, Γκράμψι, Μάο, Τσε. Ωστόσο, η εμπειρία των αγώνων τους αποδεικνύει ότι ο αποδεκτός βαθμός ρεαλισμού της επαναστατικής παράδοσης είναι βαθιά μη ρεαλιστικός. Ο ρεαλισμός αυτός είναι ο ρεαλισμός εξουσίας και δεν μπορεί παρά να παράγει την εξουσία. Ο ρεαλισμός της εξουσίας επικεντρώνεται και κατευθύνεται προς ένα σκοπό. Ο ρεαλισμός της αντιεξουσιαστικότητας ή καλύτερα ο αντιρεαλισμός της αντιεξουσιαστικότητας θα πρέπει να είναι κάτι τελείως διαφορετικό αν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο και πρέπει να τον αλλάξουμε. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η εμπειρία των κινημάτων που στόχευαν να αλλάξουν τον κόσμο χωρίς να καταλάβουν εξουσία επίσης δείχνει ότι τέτοιου είδους προσπάθειες είναι εξίσου μη ρεαλιστικές. Η υπεράσπιση της διερεύνησης της δυνατότητας αλλαγής του κόσμου χωρίς κατάληψη εξουσίας δεν βασίζεται απλώς στην ιστορική εμπειρία, αλλά και σε θεωρητικό στοχασμό σχετικά με τη φύση του κράτους.